Εντυπωσιακή παρουσία έχει ο Βλαδίμηρος Τζορτσής στον έκτο γύρο του πρωταθλήματος SMP Φόρμουλα 4 της Βόρειας Ευρώπης που διεξήχθη στη Μόσχα. Ανέβηκε στο πόντιουμ και στις τρεις κούρσες που διεξήχθησαν. Την μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του και μία από τις μεγάλες επιτυχίες του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού εκτός συνόρων πέτυχε το περασμένο Σαββατοκυριακό στη Μόσχα ο Βλαδίμηρος Τζορτσής. Ο 20χρονος πιλότος της SMP Racing ανέβηκε στο πόντιουμ και στις τρεις κούρσες που περιλάμβανε ο έκτος γύρος του πρωταθλήματος SMP Formula 4 της Βόρειας Ευρώπης που διεξήχθη στην πίστα της Μόσχας. Σκόραρε συνολικά 43 βαθμούς, οι οποίοι τον ανέβασαν στην ένατη θέση της κατάταξης. Στον αγώνα έλαβαν μέρος 17 οδηγοί από Ρωσία, Ολλανδία, Δανία, Ισπανία, Φιλανδία και Αζερπαϊτζάν. Στις δύο κούρσες του περασμένου Σαββάτου ο Τζορτσής ήταν τρίτος, ενώ προχθές Κυριακή τερμάτισε δεύτερος. Στη δεύτερη κούρσα του Σαββάτου έδωσε μεγάλη μάχη με τον Φιλανδό Χαπαλάινεν, ο οποίος βρέθηκε μπροστά του, ενώ την Κυριακή πάλιψε γενναία με τον Ολλανδό Μπεν Βισκάλ για την δεύτερη θέση, την οποία και τελικά κέρδισε με τον Ολλανδό να παίρνει ποινή επειδή μπλόκαρε αντικανονικά και παρατεταμένα τον Τζορτσή. Τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του και μία από τις μεγάλες επιτυχίες του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού εκτός συνόρων πέτυχε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Μόσχα ο Βλαδίμηρος Τζορτσής. Ο 20χρονος πιλότος της SMP Racing ανέβηκε στο βάθρο και στις τρεις κούρσες που περιλάμβανε ο έκτος γύρος του πρωταθλήματος SMP Formula 4 της Βόρειας Ευρωπαϊκής Ζώνης που είναι πιστοποιημένος από την FIA και διεξήχθη στην πίστα της Μόσχας. Ο Κύπριος πιλότος σκόραρε 43 βαθμούς, οι οποίοι τον ανέβασαν στην ένατη θέση της κατάταξης. Στον αγώνα έλαβαν μέρος 17 οδηγοί από Ρωσία, Ολλανδία, Δανία, Ισπανία, Φιλανδία και Αζερπαϊτζάν. Στις δύο κούρσες του Σαββάτου, ο Τζορτσής ήταν τρίτος, ενώ την Κυριακή τερμάτισε δεύτερος. Στη δεύτερη κούρσα έδωσε μεγάλη μάχη με τον Φιλανδό Τόμας Χάπελάινεν, ο οποίος βρέθηκε μπροστά του, ενώ την Κυριακή πάλεψε γενναία με τον Ολλανδό Μπεν Βισκάλ για την δεύτερη θέση, την οποία και κέρδισε τελικά. Τώρα τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του και μία από τις σπουδαιότερες του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού εκτός συνόρων πέτυχε το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Μόσχα ο Βλαδίμηρος Τζορτσής. Ο 20χρονος πιλότος της SMP Racing ανέβηκε στο πόντιουμ και στις τρεις κούρσες που περιλάμβανε ο έκτος γύρος του πρωταθλήματος SMP Formula 4 North Europe Zone. Σκόραρε συνολικά 43 βαθμούς οι οποίοι τον ανέβασαν στην ένατη θέση της κατάταξης. Στον αγώνα έλαβαν μέρος 17 οδηγοί. Στις δύο κούρσες του Σαββάτου ο Τζορτσής τερμάτισε τρίτος, ενώ την Κυριακή ανέβηκε στο πόντιουμ ως δεύτερος. Από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου ο Βλαδίμηρος Τζορτσής θα βρεθεί στην Ολλανδία και στην πίστα του Άσεν για τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς.